Άλλη μια νύχτα. Άλλη μια νύχτα που προσπαθώ να κοιμηθώ. Μία από τις σπάνιες νύχτες που τα καταφέρνω. Κοιμήθηκα, ονειρεύτηκα, ξύπνησα και συνειδητοποίησα πως όπως τον Γιάννη σε λύκο, ανήκω, ενήκω με πάτωμα κήπο και ουρανό πάνω τείχο. Είμαι κρίκος με κρίκο, δεμένο σε κρίκο, με κρίκο στον κρίκο. Όπου και αν πάω σε κανέναν δεν λείπω λοιπόν. Κρατώντας το μύτο κάνω τον κύκλο στις καρδιάς μου το χτύπω. Ψάχνω το μυστήριο σαν δαιμόνιο και είμαι απίκος στη ζωή μου, βρίσκοντας καταπληκτικά πράγματα όπως για παράδειγμα μπορεί να βρω στιγμή για κόνιο, όμως στιγμή για μίλκο δεν βρίσκω. Καταφέρα μας ρίξαν στον ύπνο σε ανύποπτο χρόνο με την ιδέα πως καθένας μας έχει ένα σκύπτρο. Δεν υποκύπτω γιατί σαν ύποπτο μου φαίνεται κάθε στιγμή να πρέπει να απονύπτω. Τα σχήρας μου πως θα είναι της μοίρας μου γραπτό να μην ευθύνομαι εγώ όμως που δεν κρυπτώ υπό του ήλιου το φως σαφώς. Γιατί όταν ένα κάρο πληροφορίες έχεις προσπώσει καταναλώσει για να δώσει σήμα στο μυαλό σου να χαλαρώσει τον εαυτό σου έχεις προδώσει το καθένας μπορεί να δεσπόσει να χώσει μέσα σου μια απτώση. Είναι τόσοι πολλοί αυτοί που έχουν την τάση καλλιτώσει που λυπούνται για πάρτι σου. Εμάς η περιπτώση τώρα μάλλον θες να σε σώσει κάποιος. Τους φόβους σου να φημώσει, η μιζέρια σου να τελειώσει κάπως. Μα κοίταξε γύρω σου, είναι αυτό που γυρεύει στα αλήθεια. Η κλωστή θα τεντώσει όμως αυτό που θα σε λυτρώσει. Για να μην σπάσει, για να κλείσει ο λάκκος πόση. Απλά μη φοβάσαι, μέσα σου ψάξε πριν να στοιχιώσει. Πρόποση σε αυτούς που καταφέραν και φέρανε γνώση. Σκατά σε αυτούς που φτιάχνουν παιδεία για παιδιά με μάτια πορνεία. Σκληρά και απαγορευτικά να κοιτούν με λαχνία για μία δόση. Στη γωνία έρμεα, φαγητό για τα όρνια. Για τη Λερναία σωριδών λοιπόν οι ανθρώποι των σκιών εξασφαλίζουν τοπιών γενεών και γενεών κυριών και κυρίων κυρίως όμως μικρών παιδιών μέσα σε ζούγκλες μπετών και σκουπιδιών. Τρεφόμαστε επί των κλίστων με ασπιρίνες και ντεπών τηλεοπτικών εκπομπών νοσήματα απολήξεις πολεμικών μηχανών. Νεκρά περιστέρια που πετάνε στην ονειροχωματερή χέρια εργατών. Όμως καθώς συνεχίζει η γη να γυρίζει συχνά πυκνά σκέφτομαι πως πρέπει να πιστέψω στο λόγο και την αιτία για την οποία υπάρχουν τα πράγματα. Ενώ τα πάντα γύρω μας κινούνται εμείς πάσχουμε από ναυτία θαύματα. Δεν γίνονται όμως ο χρόνος κλείνει τα τραύματα. Οι εικόνες και οι εμπειρίες που φέρνει θα γιάνουνε τις πληγές. Τα πάντα όμως καταγράφονται και πρέπει να είναι τραγικό να μην μπορείς να βρεις τις δικές σου καταγραφές. Γιατί κατά την περίσυλλογη αγαπάνε πρώτα το χώμα που έτρεψε τον καρπό που θα είναι μετά μπέγεται που σκηνίζει στο καρπό μάτι της κοιμή ποτέ πάνω το χώμα σε λίγο πάνω στο καρπό και το καρπό πάνω από όλα κατά την άρκωση. Γιατί κατά την περίσυλλογη αγαπάνε πρώτα το χώμα που έτρεψε τον καρπό που θα φάνε μπέλαβε που σκηνίζει στο καρπό μάτι της κοιμή ποτέ πάνω το χώμα σε λίγο πάνω στο καρπό και το καρπό πάνω από όλα κατά την άρκωση. Γιατί κατά την περίσυλλογη αγαπάνε πρώτα το χώμα που έτρεψε τον καρπό που θα φάνε μπέλαβε γιατί που σκηνίζει στο καρπό μάτι της κοιμή ποτέ πάνω από το χώμα σε λίγο πάνω στο καρπό και το καρπό πάνω από όλα κατά την άρκωση. Γιατί κατά την περισυλλογή αγαπάνε πρώτα το χώμα που έθρεψε τον καρπό που θα φάνε με ευλάβεια. Γιατί προσκυνήσαν στο καρπόμα του δεν σκύβουν ποτέ πάνω από το χώμα. Σερβούν πάνω στον καρπό και το κάρπομα πάνω απ' όλα κατά την άρκωση.